Στοχευμένη διαφήμιση στο Facebook, πλάνο και κοστολόγια. Τι μπορούμε να περιμένουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και αν ακόμα λειτουργεί, όπως ρωτάνε πολλοί, η διαφήμιση στο Facebook. Πάμε να δούμε. Καταρχήν, για να μην τα πολυλογούμε ακόμα περαιτέρω και τα αναλύουμε χωρίς λόγο τα πράγματα, η διαφήμιση στο Facebook μέχρι και σήμερα λειτουργεί κανονικότατα και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Από κλάδο σε κλάδο όμως, διαφέρει στόχευση, διαφέρει στρατηγική. Θα μιλήσουμε τώρα εδώ για το κομμάτι των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα, όταν έχουν ένα e-shop, τα δύο πράγματα που πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε, ειδικότερα τα μικρομεσαία και τα μικρά κυρίως, είναι διαφημίσεις σε Facebook, Instagram και, αν υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας βίντεο, TikTok και Google Ads. Απαραίτητα και τα τρία πρέπει να είσαι και στις δύο πλατφόρμες, στους περισσότερους τουλάχιστον κλάδους. Αν είσαι καινούργιος στη διαφήμιση στο Facebook, δηλαδή δεν συνεργάζεσαι με κάποια εταιρεία, με κάποιον επαγγελματία, τότε τα πράγματα για σένα είναι αρκετά δύσκολα αν δεν έχεις εις βάθος γνώση. Και δύσκολα τι σημαίνει? Ότι διαφημίσεις στα social media κατά κύριο λόγο δεν αποδίδουν από την πρώτη μέρα, ειδικότερα σε ηλεκτρονικά καταστήματα. Ένας από τους λόγους είναι ότι ο υποψήφιος καταναλωτής βομβαρδίζεται με διαφημίσεις πάνω κάτω με παρόμοια προϊόντα με αυτά που πουλάς εσύ, και αυτό έχει ως συνέπεια να καθυστερεί ο αλγόριθμος του Facebook να καταλάβει ποιο είναι το κοινό σου. Όσο περνάει ο καιρός και σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία, εκεί αναγνωρίζουμε και αποκωδικοποιούμε ποια προϊόντα πουλάνε περισσότερο. Φυσικά, εάν έχεις γνώση και εσύ in-house το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο δικό σου ηλεκτρονικό κατάστημα, αυτό βοηθάει ακόμα περαιτέρω για να δούμε τι θα δείχνουμε περισσότερο, τι λιγότερο και ειδικότερα όταν μιλάμε για καταλόγους. Πέρα από τις κλασικές διαφημίσεις λοιπόν, όταν μιλάμε για διαφημιστικούς καταλόγους, δηλαδή έχουμε παράδειγμα 10.000 προϊόντα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, βάζουμε τον κατάλογο και τα τραβάει όλα τα προϊόντα και αποφασίζει το Facebook πού θα δείξει και ποια θα δείξει κατά προϊόντα στον υποψήφιο πελάτη σου. Αυτό λειτουργεί βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, με αλγόριθμους. Θα πρέπει να δούμε και τα προϊόντα, δηλαδή ξεχωριστούς καταλόγους, μέσα από τους οποίους βλέπουμε ότι μπορούμε να τα δείξουμε σε στοχευμένο κοινό και από εκεί να πάρουμε τις παραγγελίες που θέλουμε, και φυσικά από εκεί έχεις και ένα ικανοποιητικό κέρδος. Όλα αυτά λοιπόν, χωρίς το Facebook Meta Business Manager, στημένο σωστά pixel, events να καταγράφουμε προσήκη στο καλάθι, παραγγελίες, τηλεφωνικές κλήσεις, emails, το οτιδήποτε αυτή τη στιγμή υπάρχει στο κατάστημά σου online, όλα αυτά πρέπει να είναι τεχνικά σωστά στημένα, όπως και στο Google Analytics και Google Tag Manager, για να έχουμε πλήρη εικόνα ποια προϊόντα φέρνουν παραγγελίες, πόσο είχε το προϊόν, δηλαδή να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα το τι συμβαίνει από τις διαφημίσεις, είτε Google Ads είτε social media, μέσα στο ηλεκτρονικό σου κατάστημα. Με το Meta Business Manager, το διαφημιστικό μας λογαριασμό, αυτά που ανήκουν μέσα στην πλατφόρμα του Facebook, πρέπει να είναι όλα αυτά στημένα σωστά για να μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο δικό σου κατάστημα και να μπορούμε να έχουμε ανάλυση εις βάθος το τι μπορούμε να αλλάξουμε και να βελτιώσουμε. Στόχοι διαφημίσεων. Οι στόχοι διαφημίσεων είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να κοιτάμε όταν στείλουμε καμπάνιες διαφημιστικές. Όταν λοιπόν ηλεκτρονικό κατάστημα στοχεύει τα conversions, δηλαδή τις πωλήσεις, έχεις πάρα πολλούς τρόπους να πετύχεις την παραγγελία. Φυσικά το προϊόν εδώ δεν το συζητάμε, το product που έχεις θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικό. Όταν λοιπόν στοχεύουμε πωλήσεις, ο κύριος λόγος που, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι ένας. Λέμε στο Facebook, κοίταξε να δεις, εγώ αυτή τη στιγμή έχω αυτά τα προϊόντα, έχω φτιάξει ελεκτικά μου, τα εικαστικά μου, τραβάει το feed τα προϊόντα από το ηλεκτρονικό μου κατάστημα, είτε συγκεκριμένα προϊόντα καταλόγου, είτε όλο τον κατάλογο της ιστοσελίδας μου, και θέλω να μου φέρεις πελάτες που θα παραγγείλουν. Το Facebook λοιπόν εκεί αρχίζει και ψάχνει και ερευνά με τις εβδομάδες, όσο περνάει ο καιρός, κόσμο ο οποίος θα παραγγείλει πάνω κάτω και ενδιαφέρεται για τα δικά σου προϊόντα. Και εδώ σιγά σιγά έρχονται και άλλοι παράμετροι. Όταν βλέπουμε ότι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα χωλαίνει στις παραγγελίες, δηλαδή βλέπουμε ότι τα προϊόντα μας είναι κομπλέ, είμαστε εντός του ανταγωνισμού, αλλά χωλαίνουμε στις παραγγελίες,
Θα πρέπει να δούμε τους στόχους της διαφήμισης που έχουμε θέσει, αλλά και πράγματα έξτρα όπως την αναγνώριση του brand, κριτικές του ηλεκτρονικού καταστήματος, κριτικές των προϊόντων. Θα πρέπει να δούμε ακόμα εκτενέστερα πράγματα για να αυξήσουμε το trust και την εμπιστοσύνη. Δηλαδή, αν έχουμε ένα προϊόν το οποίο το έχουν άλλοι 100 το ίδιο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και στις τιμές είμαστε πάνω κάτω οι ίδιοι, αλλά το brand μας υστερεί σε σύγκριση με άλλα ηλεκτρονικά καταστήματα, δηλαδή δεν είμαστε τόσο γνωστοί, δεν έχουμε κάνει βίντεο, δεν έχουμε κάνει πράγματα, δεν έχουμε μιλήσει για τα προϊόντα μας, δεν μας έχει γνωρίσει ο κόσμος καλύτερα, λέω κάποια πράγματα απλοϊκά και γρήγορα, τότε είσαι πίσω από τον ανταγωνισμό και δεν φταίει απαραίτητα η διαφήμιση που τρέχεις. Ειδικότερα όταν βλέπουμε κλάδους, ρούχα, τεχνολογία που γίνεται στην Ελλάδα, ο κακός χαμός, υπάρχουν εκατοντάδες καταστήματα αυτή τη στιγμή που πουλάνε τα ίδια σχεδόν προϊόντα ή πολύ κοντά μεταξύ τους, καταλαβαίνεις ότι μπαίνεις σε έναν χώρο ο οποίος πέρα ότι τι γίνεται ένας χαμός, πέρα ότι θέλεις διαφημιστικό budget για να μπορέσεις να φέρεις πιο γρήγορα αποτελέσματα και να σε βλέπει ο κόσμος, χρειάζεσαι και άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν αρκεί να τρέχει ένας κατάλογος μόνο και να ανεβάζεις δύο post στο Facebook ή στο Instagram. Χρειάζονται και άλλα πράγματα και το βίντεο εδώ παίζει καθοριστικό ρόλο. Ο κόσμος συνδέεται πολύ με τα βίντεο και το TikTok εδώ έχει μπει σφήνα, διότι αρχίζουμε και έχουμε πολύ σοβαρή βάση χρηστών από την Ελλάδα και φαντάσου πόσος κόσμος θα σε δει, ειδικότερα αν ο κλάδος σου είναι αρκετά κοντά και σε εκείνο το κοινό, που πλέον και στο κοινό εκεί ηλικιακά αρχίζουμε και ανεβαίνουμε, δηλαδή μπαίνουν όλο και μεγαλύτερες ηλικίες. Αναλύοντας λοιπόν όλα τα δεδομένα, όταν έχουμε λοιπόν διαφημιστικές καμπάνιες τις οποίες τρέχουμε στο Facebook και στο Instagram ταυτόχρονα, γιατί μέσα από το Business Manager τους διαφημιστικούς λογαριασμούς τρέχουμε και στα δύο ταυτόχρονα διαφημίσεις, από επαγγελματικό πάντα διαφημιστικό λογαριασμό, πέρα του ότι θα πρέπει να έχουμε δύο πολύ ωραία προφίλ, δηλαδή οι επαγγελματικοί μας λογαριασμοί, οι σελίδες μας στο Facebook και το προφίλ μας στο Instagram θα πρέπει να έχουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα σε εβδομαδία βάση ποσταρίσματα είτε είναι ημερωτικού είτε προθετικού περιεχομένου σε εικαστικά, δηλαδή φωτογραφίες, γραφιστικά και βίντεο, πολύ σημαντικό, θα πρέπει μετά να αναλύουμε πρώτον ανταγωνισμό, δεύτερον τα προϊόντα μας και την απόδοση ηλεκτρονικού μας καταστήματος, ότι είναι όλα εντάξει στον page, ότι όλα λειτουργούν σωστά, ότι η παραγγελία είναι πολύ εύκολη, ότι δεν κολλάνε πολύ στα μεταφορικά, δηλαδή πρέπει να αναλυθεί και αυτό, ότι πόσοι φτάνουν στο καλάθι, την κάνουν, τους επαναστοχεύουμε εμείς 30, 40 μέρες, 15 μέρες ανάλογα το στόχο που έχεις, δηλαδή το remarketing σε πολλούς από εμάς γνωστό και σε εσάς. Και βλέπουμε ότι ακόμα και με τη remarketing καμπάνια δεν πηγαίνει να αγοράσει ο υποψήφιος πελάτης σου, δηλαδή πάλι ας πούμε το ποσοστό απόκρισης είναι χαμηλό, τώρα πρέπει να λυθούν άλλα πράγματα στο performance και στην ανάλυση τόσο της ιστοσελίδας όσο και του ανταγωνισμού. Κατανοώντας λοιπόν και αναλύοντας όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να εμπιστεύεσαι επαγγελματία ο οποίος ασχολείται με αυτό, δηλαδή έχεις επικοινωνία μαζί του, δηλαδή εφόσον όλα πάνε καλά, κοιτάμε πώς θα τα πάμε ακόμα καλύτερα και εφόσον κάτι χωλαίνει και δυσκολευόμαστε να πουλήσουμε και βλέπουμε σοβαρά την επιχείρησή μας, πρέπει να ψάξουμε σε βάθος γιατί. Γιατί πάντα θα βρούμε παθογένειες και πάντα θα βρούμε πράγματα για βελτίωση, γιατί οι περισσότεροι κλάδοι αυτή τη στιγμή είναι κατακερματισμένοι, γίνεται ένας κακός χαμός αυτή τη στιγμή για τον καταναλωτή, βλέπει άπειρες επιλογές για να πάρει αυτό που πουλάς, που το βρίσκει για αλλού. Οπότε κατά συνέπεια θα πρέπει να κάνουμε πράγματα για να αυξήσουμε το brand και να αυξήσουμε το authority της δικής σου εταιρείας. Άρα συνολικά βγαίνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Ευχαριστώ πολύ που είδες αυτό το βίντεο. Είμαι ο Γιώργος Χάτζη Θεοδοσίου, είμαι ο ιδιοκτήτης του SEO Marketer Agency και ανεβάζω ανατακτά χρονικά διαστήματα βίντεο σχετικά με το marketing και τις διαφημίσεις, ακόμα και για το SEO και για πολλά πράγματα που θα πρέπει να ξέρεις όταν τρέχεις μια εταιρεία και οφείλεις να τα ξέρεις για να προσπαθείς να έχεις γνώση σε θεωρητικό επίπεδο για να καταλαβαίνεις τι συμβαίνει όταν τρέχεις διαφημίσεις, όταν τρέχει κάποιος για σένα διαφημίσεις και να μην σε πιάνουν κορόιδο. Να είσαι καλά, μείνε συντονισμένος και για οποιαδήποτε βοήθεια, πορεία έχεις, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου για να δούμε το δικό σου project.